Πριν από κάποιες ημέρες, σας είδαμε στο βήμα της Βουλής να δίνετε μεγάλη έμφαση στο να μην υπάρχουν νέα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία ούτως ή άλλως είναι δυσβάσταχτα, και αντίθετα να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και στην επιστροφή στην κανονικότητα για την οικονομία μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό που είπα στη Βουλή είναι ότι υπάρχουν ψηφισμένα δύσκολα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2021. Επομένως, επειδή δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά, αυτό που πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι προχωρήσουμε γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουμε γρήγορα στο να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, ούτως ώστε να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη που θα ισοσκελίσει, ας το πούμε έτσι, τα δύσκολα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν έρθει μέχρι το 2021, όπως είπα. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα και να αντιστρέψουν την εικόνα? Κοιτάξτε, το ζητούμενο πλέον στην οικονομία είναι αυτό που είπα και πριν, να δημιουργηθεί δηλαδή μία ανάπτυξη μέσω του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στη χώρα, μέσω δηλαδή των επενδύσεων και μέσω των εξαγωγών, που είναι όροι διατηρήσιμης και βιώσιμης, μακροπρόθεσμης δηλαδή, ανάπτυξης, και όχι να προχωρούμε μέσω της ιδιωτικής κατανάλωσης να φέρουμε αυτή τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Επομένως, το να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον προς τους επενδυτές για να έρθουν και να επενδύσουν τα χρήματά τους στη χώρα, μειώνοντας το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που έχουν το εκτός του πιστού, δηλαδή μισθολογικό κόστος, για να το πω σωστότερα, των επιχειρήσεων, και μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές και διατηρώντας ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο είναι και το ζητούμενο για να επενδυθεί στη χώρα, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να αυξήσουμε την ταχύτητα αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων και να αυξήσουμε και την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης, που είναι όλοι αυτοί πυλώνες μιας χώρας που δίνει μια σταθερότητα και κάνει το σήμα στους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν σε αυτή, μια χώρα που, ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τις επενδύσεις, και όχι μόνο τις ξένες επενδύσεις, αλλά και τις επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι είναι στη χώρα, δραστηριοποιούνται στη χώρα και έχουν επιλέξει να μείνουν εδώ και όχι να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Είναι, νομίζω, το βασικό ζητούμενο και εκεί που πρέπει να στραφεί η οικονομία την αμέσως επόμενη μέρα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι οι θεσμοί θα μπορούσαν να είναι δεκτικοί σε μια αλλαγή της συνταγής? Οι ίδιοι οι θεσμοί έχουν παραδεχθεί σε πολλές περιπτώσεις το λάθος που έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Το φορολογικό σύστημα είναι ένα από αυτά τα λάθη και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών είναι άλλο ένα. Νομίζω ότι η ευχέρεια που θα δώσει στην ελληνική οικονομία για νέες θέσεις απασχόλησης η προοπτική αυτή των επενδύσεων και των επενδυτών οι οποίοι πρέπει να έρχουν στη χώρα και οφείλουμε να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε, να τους κάνουμε το σήμα να έρθουν, νομίζω ότι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα και ταυτόχρονα τη συζήτηση για μείωση ασφαλιστικών εισφορών, γιατί βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, και μείωση φορολογικών συντελεστών. Είστε αισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία το 2018? Νομίζω ότι το 2018 έχει τις προϋποθέσεις να είναι μια καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. Βλέπουμε ότι παγκόσμια υπάρχει μια ροπή για να περάσουν οικονομίες σε ανάπτυξη άνω του 2%. Εδώ η ελληνική οικονομία πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία. Σε έναν νέο μέλος, σε έναν άνθρωπο που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας, σε τομείς από τους οποίους εσείς εκπροσωπείτε, και τι θα του λέγατε να κάνει και πού να δώσει έμφαση προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το νέο μοντέλο? Θα του έλεγα αφενός να κάνει υπομονή, γιατί μέχρι να αλλάξουν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή, να μην τα παρατήσει, και νομίζω ότι αυτή η χώρα μπορεί να έχει 1000 κακά, αλλά αυτό που οι ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει σε ένα νέο άνθρωπο είναι συγκεκριμένες, είναι πολλές. Ζούμε σε μια χώρα η οποία, ειδικά σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα, υπάρχουν ευκαιρίες στις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί ο νέος άνθρωπος. Διάβασα πρόσφατα μια έρευνα που κάνετε για την ευρυζωνικότητα και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Άρα, ένα κομμάτι είναι το ακαδημαϊκό, η λογική της συμβουλευτικής. Τι ακριβώς κάνει το επιμελητήριο προκειμένου να βοηθήσει και τα μέλη του, αλλά και να δώσει συμβουλές για την οικονομία? Αφενός ασκεί το θεσμικό του ρόλο, που είναι ο σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας, και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε συστήσει μια επιστημονική επιτροπή με ακαδημαϊκούς οι οποίοι επεξεργάζονται προτάσεις, μελέτες και θέσεις του οικονομικού επιμελητηρίου. Τέτοια ήταν η μελέτη που παρουσιάσαμε πρόσφατα σε σχέση με την ευρυζωνικότητα και την διάχυση του διαδικτύου και τη διάχυση της ευρυζωνικότητας, με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Μια μελέτη που μας ανέθεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το αρμόδιο Υπουργείο, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, εκεί που είδαμε ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο που δαπανάτε
για την ευζωνικότητα δημιουργούνται 9.300 θέσεις εργασίας και για κάθε αύξηση 10% στην ευζωνικότητα δημιουργείται μία αύξηση του ΑΕΠ από 1,5 έως 2,5%.